επισήμως από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μιλάμε για 3 νεκρούς. Αν διαπιστωθεί και 4, είμαστε εδώ δυστυχώς να το μεταδώσουμε. Αλέξη, πάντως, εδώ πέρα τόση ώρα λένε όλοι ότι ήρθε το νερό από το σπίτι, πάνω, ρε παιδιά, ότι μέσα δεν έβρεξε. Συγγνώμη, αυτοκίνητο δείτε. Δείτε εδώ. Αλφα, δείτε καλέ καρέτη, έχει συμβεί εδώ στη Μάντρα. Ρε Αλέξη, πού έχει πάει το αυτοκίνητο? Βλέπετε εδώ. Βλέπετε το αμάξι που έχει καρφωθεί. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εδώ από αυτή, από μία και μόνο εικόνα. Και δείτε γύρω-γύρω. Ας δοκιμάσουμε με τον Γιώργο να σας δείξουμε όλη τη γειτονιά. Άλλο αυτοκίνητο. Έχει καρφωθεί, έχει σηκωθεί. Είναι 1 μέτρο από τη γη. Βλέπετε τα χωματουργικά μηχανήματα. Απέναντι ακριβώς. Άλλο αυτοκίνητο. Και πιο πάνω άλλο. Και δείτε και εδώ μέσα στο στενό. Δείτε και εδώ μέσα στο στενό. Η περιοχή πρέπει να εκενωθεί. Μακριά από το χύμαρο. Περιοχή, παιδιά. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται. Ελάτε να δείτε και αυτό το αυτοκίνητο. Το έχει γυρίσει, το έχει περάσει πάνω από μάντρα 2 μέτρα ύψος. Και το έχει φέρει με τον ουρανό στην αυλή ενός σπιτιού. Κοιτάτε εδώ. Είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Δείτε. Έχει σηκώσει το αυτοκίνητο, το έχει περάσει πάνω από τη μάντρα και το έχει ρίξει ανάποδα στο σπίτι που δεν έχει μείνει τίποτα μπροστά. Και στην ίδια γειτονιά είναι ακριβώς απέναντι το αυτοκίνητο που έχει σφινωθεί. Ακριβώς απέναντι είναι το αμάξι που έχει σφινωθεί στην αυλή. Σε σπίτι που έχει ξυλώσει και το παράθυρο, το έχει βάλει μέσα. Δείτε τι έγινε σε αυτό. Ναι. Έχει σπάσει. Ελπίζω να μην υπήρχε άνθρωπος μέσα. Έλα, Λέξη. Ναι, ελπίζω να μην υπήρχε άνθρωπος, γιατί βλέπετε ότι έχει σπάσει και το παράθυρο. Ναι. Κρέμεται η κουρτίνα ακόμα. Και φανταστείτε γιατί ορμή μιλάμε που μετέφερε αυτοκίνητα, τα σήκωνε στα 2 και στα 3 μέτρα. Καταλαβαίνετε τι δράμα έζησαν. Καταλαβαίνετε τι εικόνες είδαν, σας είπα πριν, υπήρξε αυτοκίνητο με τα φώτα αναμένα που πέρασε από εδώ και υπήρχαν χέρια έξω και κόσμος που φώναζε βοήθεια. Από αυτό ακριβώς το σημείο. Καταλαβαίνετε γιατί κίνδυνο μιλάμε όταν βλέπετε την εικόνα με το αυτοκίνητο αυτό να έχει υπερυψωθεί, να έχει ανυψωθεί στα 2 και στα 3 μέτρα και να έχει καρφωθεί σε ένα σπίτι. Αυτές, Αλέξη, τι είναι? Μπορείς να καταλάβεις καν καταρχήν? Οι λαμαρίνες σε πολλές περιπτώσεις λέμε ότι δεν καταλαβαίνεις καν τι βλέπεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ γίνονταν κάποια έργα, προσπαθούν να φτιάξουν τα πεζοδρόμια. Πρέπει να καταγράψω και αυτή την καταγγελία των κατοίκων, ότι αυτά μας μαράναν, τα πεζοδρόμια και οι πλάκες, σε μια γειτονιά που, όπως βλέπετε, έχει πνιγεί. Γι' αυτό είδαμε και τους τσιμεντένιους όγκους να έχουν παρασυρθεί πιο κάτω. Υπήρχαν λοιπόν και λαμαρίνες, προφανώς, από τις εργασίες που γίνονταν εδώ. Δείτε αυτό το αυτοκίνητο, πώς το έχει καταστρέψει το νερό, πόση δύναμη πρέπει να είχε το νερό για να φτάσει αυτό το αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά έχει ξυλώσει τη μάντρα και αυτό είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει απομείνει. Ποιος ξέρει από πού ήρθε. Αλέξη, πάρε μια ανάσα, 2 λεπτά διάλειμμα, μίλα και λίγο με τον κόσμο να δούμε τι γίνεται και ποιοι άλλοι χρειάζονται βοήθεια και αμέσως μετά και Πέτρος Καρσιώτης να μας πει και τις άλλες πληροφορίες.